Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο το οποίο δεν έχει gameplay σήμερα, είναι τσατάκι ουσιαστικά. Όπως βλέπετε έχουμε επιστρέψει και στο οικείο περιβάλλον, είμαι πλέον στην Ολλανδία, μακάρα μπορούσα να σας δείξω έξω πόσο χιόνι ρίχνει αυτή τη στιγμή, έχει τουλάχιστον 50 πόντους χιόνι. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και στο σημερινό βίντεο δεν θέλω να παίξουμε draft ή να παίξουμε με κάποια ομάδα, ούτως ή άλλως προετοιμαζόμαστε για Team of the Year κτλ. Θέλω να συζητήσουμε δύο πραγματάκια τα οποία εμένα προσωπικά στο παιχνίδι με ενοχλούν πάρα πολύ και ήταν πράγματα τα οποία συνήθως τα συζητούσαμε στα live streams, αλλά επειδή πλέον δεν κάνω live streams, αν και τώρα με Team of the Year θα έρθει ένα μεγάλο live stream, ακόμα δεν έχω αποφασίσει σήμερα για το μεγάλο pack opening, αλλά θα έρθει, οπότε να μείνετε συντονισμένοι και στο YouTube αλλά και στο Instagram, γιατί εκεί θα ανακοινώσω την ώρα και την ημέρα που θα γίνει το συγκεκριμένο live stream, το μεγάλο pack opening με τα, και εγώ δεν ξέρω πόσα packs έχω κρατήσει, πολύ καλά packs, όχι small players packs, έχω κρατήσει πολύ καλά packs, όλα τα ακριβά packs. Θα σας ενημερώσω γι' αυτό. Θέλω λοιπόν στο σημερινό βίντεο να κάνουμε κουβέντα και να συζητήσουμε δύο πραγματάκια που έχουν συμβεί στο παιχνίδι, που συμβαίνουν βασικά. Το πρώτο ουσιαστικά είναι κάτι που έγινε πολύ πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες. Και το άλλο γίνεται εδώ και αρκετό καιρό και επειδή δεν μπορώ να τα κρατάω μέσα μου, θέλω να τα συζητήσω και να τα πω κάπου επιτέλους. Κάνουμε ένα πολύ μικρό break για να μιλήσουμε για το χορηγό μας που είναι το enemba.com. Είναι το καλύτερο και πιο αξιόπιστο online site για οτιδήποτε σχετικό με gaming. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες, μπορείτε να αγοράσετε επίσης PSN κάρτες, Xbox Live κάρτες, FIFA Points, ό,τι γουστάρετε και ό,τι είναι σχετικό με gaming. Αυτή την περίοδο τρέχουν πολύ καλές προσφορές στο site της enemba, οπότε είναι το καλύτερο timing για να αγοράσετε το FIFA 23 ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι γουστάρετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλικάρετε το link που υπάρχει κάτω στην περιγραφή, να επισκεφτείτε το site της enemba.com και να ολοκληρώσετε όλες τις αγορές σας. Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο, το οποίο είναι κάτι που έγινε πάρα πολύ πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, σήμερα Παρασκευή. Μέσα στην εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει ένα update από την EA, το οποίο ήταν OTA, Over the Air ή Live Tuning όπως το λένε οι ίδιοι, που δεν χρειαζόταν να το κατεβάσεις, να κάνεις download δηλαδή στο συγκεκριμένο update. Απλά η EA πείραξε κάτι χωρίς να χρειαστεί επίσημο update και απλά σε ενημερώνουμε στο παιχνίδι ότι κάναμε αυτές τις αλλαγές. Έχοντας κάνει αυτές τις αλλαγές που έγραφαν, που ήταν κάποια μικροπράγματα στο gameplay, νομίζω κάτι στα corner κτλ., μαζί με αυτά επηρεάστηκαν κάποιες κάρτες και θα σταθώ σε μία κάρτα συγκεκριμένα, special κάρτες, των οποίων τα stats ξαφνικά μετά από αυτό το update στην κάρτα πάνω εμφανίστηκαν χαμηλότερα. Ή βασικά για να είμαστε πιο ακριβείς, τα stats άλλαξαν, και κάποια ανέβηκαν και κάποια έπεσαν. Φυσικά μιλάω χαρακτηριστικά για τον Ibra, για τον Centurion Ibra, για την τελευταία κάρτα του Ibra που βγήκε την πρόμο, η οποία έκανε τεράστιο χαμό στο community με το που κυκλοφόρησε αυτή η κάρτα, έκανε 4-5 εκατομμύρια, πλέον έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα 2,8-2,9, τώρα ίσως με την Team of the Year να πέσει και λίγο. Στην οποία κάρτα του Ibra είναι τόσο ακριβή γιατί είναι μια τρελή κάρτα πραγματικά. Με 90 pace, να βλέπω λίγο και τα stats του τώρα, με το dribbling του είναι φοβερό, passing, shooting, physicality, απίστευτη κάρτα του Ibra, δικαιολογεί πάρα πολύ την τιμή. Έχοντας βγάλει λοιπόν αυτό το update EA, ξαφνικά ο Ibra μαζί και με άλλες κάρτες, τα stats τους μειώθηκαν, νερφαρίστηκαν. Έγινε χαμός το πρωί εκείνο στο Twitter, νομίζω την Τετάρτη ήταν, την Τρίτη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Συγκεκριμένα για να μιλάμε με αριθμούς, τα stats που επηρεάστηκαν ήταν ελάχιστα το pace, ελάχιστα, το σας λέω ελάχιστα, δηλαδή από 86 acceleration πήγε 85, το οποίο δεν είναι ουσιαστικά νερφάρισμα. Επηρεάστηκε όμως το dribbling του πάρα πολύ, το οποίο από την κάρτα έτσι όπως κυκλοφόρησε επίσημα στο promo, από 85 agility έπεσε 76, 9 μείον, δηλαδή μείον 9 στο agility, και το balance του από 82 έπεσε στο 58, 24 μονάδες κάτω. Μαζί με αυτά βέβαια, έχει πέσει και η στάμινά του, η οποία από 85 έχει πάει 61, 24 μονάδες και εδώ, και τα υπόλοιπα stats του physicality έχουν ανεβεί. Δηλαδή το jumping από 92 πήγε 99, το strength από 93 πήγε 99 και το aggression από 88 πήγε 99. Έγινε χαμός, όλοι λέγανε γιατί το έκανε αυτό η EA κτλ. Φυσικά βγαίνει η EA μετά ή την ίδια μέρα ή την επόμενη νομίζω και λέει ότι υπάρχει ένα visual bug το οποίο έχει επηρεάσει τις κάρτες, κάποιες κάρτες special μέσα σε αυτές και ο Ibra, και τα stats δείχνουν λιγότερο από ότι είναι, θα φτιαχτεί, δεν έχουν επηρεαστεί in-game. Ρε EA, μας δουλεύεις? Πραγματικά τι μας κρύβεις? Ή βασικά αυτό που μας κρύβεις μάλλον το ξέρουμε πολύ καλά εδώ και χρόνια. Γενικότερα το έχουμε πει αμέτρητες φορές, βέβαια ποτέ δεν έχει υπάρξει κάτι που να το επιβεβαιώσει αυτό και ποτέ δεν θα υπάρξει, μόνο σημάδια σαν αυτό για παράδειγμα, και αυτό είναι πολύ χοντρό που έγινε.
ότι σίγουρα έχει συμβεί και σε εσάς, πολλές από τις κάρτες, όταν κάποιος αγοράζει μια κάρτα από το market ή πόσο μάλλον που πιστεύω ότι εκεί φαίνεται ακόμη περισσότερο, όταν κάνεις ένα SBC, βλέπεις τις κάρτες από ένα σημείο και μετά να κάθονται. Να μην είναι τόσο καλές όσο ήταν στην αρχή του SBC. Θα σας δώσω εγώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, και με τον Messi τον Flashback και με τον Di Maria τον World Cup, που ήταν και οι δύο SBCs, οι κάρτες αυτές στην αρχή έκαναν ακραία πράγματα. Έχει περάσει περίπου ένας μήνας, κάπου εκεί από τον Di Maria έχει περάσει ένας μήνας, από τον Messi λίγο παραπάνω, όπου αυτές οι κάρτες είναι καλές, αλλά δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας φυσικά, γιατί για μένα αυτό μετράει, το να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε, και όχι η δική μου που μπορεί να είναι και υποκειμενική κρίση, αλλά το βλέπω και από άλλους αυτό το πράγμα, να το σχολιάζουν και να το γράφουν. Και το έχουμε δει και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές με πάρα πολλές κάρτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θυμάμαι εγώ τον Team of the Year Modric, νομίζω στο FIFA 19 ή στο FIFA 20, νομίζω το 19 ήταν όταν είχε πάρει τη χρυσή μπάλα. Ήταν μια κάρτα η οποία είχε ακραία in-game stats. Την πρώτη εβδομάδα που όλοι έπαιζαν στον draft ήταν τρομερός και ξαφνικά ο Modric σε ένα μήνα έπαιζε σαν τη χειρότερη κάρτα στο κέντρο. Αυτό λοιπόν, εμένα που ήμουν πάντοτε της άποψης ότι οι κάρτες αυτές σε βάθος χρόνου νερφάρονται από την EA, ήρθε αυτό εδώ το Visual Bug, όπως το αποκάλεσαν οι ίδιοι, να το επιβεβαιώσει. Βλέποντας πλέον ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα stats από ένα over the air, από ένα live tuning που λένε ήδη, χωρίς να χρειαστείς καν να κατεβάσεις ένα patch, ένα download κτλ. Πώς ξέρω εγώ ότι δεν το κάνουν σε όλες τις κάρτες? Προφανώς θεωρώ, και δεν μιλάμε τώρα για σχέδια, έτσι, καταστροφολογίες κτλ. Μιλάμε για πράγματα τα οποία η ίδια η EA τα δείχνει με αυτά που κάνει. Μειώνονται τα stats, αλλά μετά τα ξαναφτιάξανε. Και πού ξέρω εγώ ότι τόσο καιρό με κάποιον τρόπο δεν κατεβάζουν τα stats των καρτών. Και γι' αυτό οι κάρτες αυτές δεν παίζουν πλέον τόσο καλά. Για μένα αυτό είναι τεράστια ένδειξη. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και ως απτό στοιχείο, αλλά τέλος πάντων, ας μην πάμε εκεί. Ότι η EA μπορεί να μανιπουλάρει τα stats των παικτών όποτε γουστάρει. Και ποιο είναι αυτό που το κάνει ακόμα χειρότερο το όλο θέμα? Τα stats του Ibra που επηρεάστηκαν είναι κέρια stats για την κάρτα, για τη συγκεκριμένη κάρτα του Ibra. Για μένα υπάρχουν 5 βασικά stats στο παιχνίδι, που είναι τα stats που σε οποιαδήποτε κάρτα, σε οποιαδήποτε θέση και αν παίζει κάρτα, θα επηρεαστεί η κάρτα με αυτά τα stats αλλάξουν. Είναι το pace, το combo sprint speed acceleration, το οποίο δεν το πειράξαν στον Ibra. Είναι τα 2 stats του dribbling, ίσως τα 3 stats βασικά του dribbling, το agility, balance και το επιμέρους dribbling και η stamina. Αυτά τα 5-6 stats. Και στην κάρτα του Ibra έχουν επηρεάξει τα 3 από αυτά τα 5 ή 6 stats, άμα θέλετε. Αν και έχουν πειράξει και ελάχιστα το acceleration, το οποίο βέβαια δεν παίζει ρόλο, μία μονάδα, ξαναλέω. Έχουν κατεβάσει 24 το balance, το οποίο αυτή την κάρτα είναι που την κάνει από μια κάρτα που δεν χρησιμοποιείται σε μια end game κάρτα, μια meta κάρτα. Το 58 balance σε έναν παίκτη όπως είναι ο Ibra με το ύψος που έχει είναι απαγορευτικό. Το 82 balance που του έδωσαν συν το chemistry style τον κάνει απίστευτα σπασμένο. Για μένα, αν είχε γίνει αυτή η αλλαγή στο defending ή στο heading του ή στο jumping ή στα penalties ή οπουδήποτε, θα έλεγα ότι όντως παίζει να είναι εσύ σε ένα visual bug. Όταν είναι σε τόσο carry stats, δεν νομίζω ότι είναι visual bug. Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο, κάποιος έκανε λάθος και αντί να νερφάρει τις κάρτες με τον υπόγειο τρόπο που νερφάρουν, τις έκανε με τον τρόπο που φάνηκε και στους παίκτες. Γιατί πολλές φορές λέμε, έργα μου, το ξέχασα να παίζω ή η συγκεκριμένη κάρτα πλέον, μήπως επειδή περνάει ο καιρός δεν μου φαίνεται τόσο καλή. Όχι, η κάρτα παραμένει όπως ήταν. Τα stats θα έπρεπε να παραμένουν όπως είναι. Απλά πειράζεται στο background. Από αυτούς που πειράζεται. Οπότε ένα ήταν αυτό, πάρα πολύ δυνατό χτύπημα πριν την Team of the Year. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι το είδαμε αυτό πλέον και δεν μου βγάζει κανείς πλέον από το μυαλό μετά και από αυτό ότι οι κάρτες νερφάρονται όσο περνάει το παιχνίδι. Για να φαίνονται άλλες κάρτες και να φαίνονται και άλλα πρόμο και να μπαίνουν FIFA points κτλ. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Τώρα πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο, το οποίο επίσης θεωρώ ότι καταστρέφει το παιχνίδι σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι τα leaks. Οι διαρροές, τα spoilers, πείτε το όπως θέλετε. Εδώ και περίπου 1,5 maximum 2 χρόνια υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν, μπορεί και λίγο παραπάνω, αν και σε συγκεκριμένα πρόμο παλαιότερα, όπως ήταν π.χ. το Footmas πρόμο που είχε κάνει ένα λάθος ή εκεί είχαν διαρρεύσει όλες οι κάρτες εκεί στο 18-19, πότε ήτανε. Υπάρχουν άτομα τα οποία εδώ και 2 χρόνια περίπου σταθερά βγάζουν leaks τα οποία είναι, δεν είναι απλά leaks, είναι το τι θα βγει. Είναι άτομα τα οποία έχουν access μέσα στο παιχνίδι ή έχουν κολλητούς μέσα στην ίδια την εταιρεία. Στο παρελθόν, η EA αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά στο Twitter, γιατί εγώ με βάση το Twitter τα λέω όλα αυτά που λέω, εκεί γίνεται χαμός από τα leaks και δεν πρόκειται να σας πω τι θα βγει, αν και πιστεύω πολλοί από εσάς τα έχετε δει. Στο παρελθόν, η EA κυνηγούσε πάρα πολύ τα leaks, όπως κυνηγούσε πάρα πολύ και τα coins. Τα οποία coins είναι λίγο σε μια ανεξέλεγκτη φάση τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Τα leaks λοιπόν τα κυνηγούσε πάρα πολύ. Θυμάμαι αμέτρητα accounts στο Twitter να έχουν φάει ban.
Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος, ο Food Sheriff, πιθανότητα όλοι σας το ξέρετε ή όσοι ασχολείστε με τα leaks το ξέρετε 100% είτε στο Twitter, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, στάνταρ θα έχετε δει κάποιο βιντεάκι του, ο οποίος τύπος ό,τι δίνει βγαίνει ακριβώς μέσα στο παιχνίδι. Δύο χρόνια που έχει τύχει να παρακολουθώ τα leaks αυτού του τύπου, το μόνο leak το οποίο δεν βγήκε ήταν πέρσι που είπε ότι θα βγει το SBC του Ναζάριο 94 και δεν βγήκε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί το είχε πει αυτό, είχε λάθος πληροφορία, το έβαλε η A στον κώδικα και το έβγαλε, δεν ξέρω τι. Στα δύο χρόνια ό,τι leak έχει βγάλει για οτιδήποτε πρόμο έχει βγει σωστό, με τη μόνη διαφορά αυτό του Ναζάριο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω αν δουλεύει μέσα στην EA, δεν ξέρω αν έχει κολλητό μέσα στην EA, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Αυτός ο τύπος για μένα καταστρέφει το hype του παιχνιδιού. Πού βρίσκεται το hype? Καταρχάς να το πιάσουμε από το γεγονός ότι με το gameplay δεν ασχολείται κανένας. Ο κόσμος θέλει να βλέπει να στείλουμε draft, θέλει να βλέπει να δοκιμάζουμε κάρτες οι οποίες ελάχιστα να τις βλέπει in-game, να κάνουμε squad builders κτλ. Το gameplay, κακά τα ψέματα, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν από το 100% του παιχνιδιού το gameplay απασχολεί ένα ποσοστό, αυτό το ποσοστό είναι 20-15% maximum. Το 80-85% θέλει να ασχολείται με το παιχνίδι στο μενού. Με το companion, με το web app, με τα SBCs, με το folder. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, μην τα ξαναλέμε. Εφόσον λοιπόν το hype του παιχνιδιού βρίσκεται στα promo και στο μενού, το hype αναγκαστικά πηγαίνει στο τι κάρτες θα βγουν, τι είδους promo θα βγουν κτλ, κτλ, κτλ. Όταν έχεις έναν τύπο, τον οποίο εγώ φυσικά τον έχω κάνει unfollow εδώ και αρκετό καιρό, αλλά είναι αδύνατο να μην βλέπω τα leaks του, γιατί όποιον ακολουθώ στο Twitter το κάνει, μου στέλνετε εσείς στο Instagram, στο TikTok αν σκρολάρω θα μου τα πετάξει, δηλαδή είναι αναπόφευκτο πλέον να μην βλέπεις τα leaks από το συγκεκριμένο τύπο. Για μένα ο συγκεκριμένος τύπος έχει καταστρέψει το hype που υπήρχε στις κάρτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μην πάτε παραπέρα, πέρα από όλα τα άλλα που έχει βγάλει για όλη τη χρονιά, για όλα τα promo κτλ, σας λέω την Team of the Year. Όλοι περιμέναμε την Team of the Year, χθες η EA την Πέμπτη έβγαλε την Team of the Year, αυτός από την Τετάρτη είχε βγάλει ήδη ποιες κάρτες θα βγούνε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Bellingham. Όταν το είδαμε λέμε, ω, λες να είναι όντως ο Bellingham, ο Sheriff δεν κάνει ποτέ λάθος, πράγματι βγαίνει χθες η Team of the Year από την EA, ο Bellingham μέσα. Και ξέρω ήδη και ποιοι είναι, δηλαδή ο συγκεκριμένος τύπος έχει γράψει και ποιοι είναι οι τρεις νόμινες για τη δωδεκάδα. Δεν θα είναι μάλλον πεντάδα για να διαλέξουμε, θα είναι τριάδα για τη δωδεκάδα. Για μένα αυτό εδώ πέρα σκοτώνει το hype του παιχνιδιού πάρα μα πάρα πολύ. Σκεφτείτε, υπάρχουν πρόμος αυτή τη στιγμή, τα οποία εγώ δεν θα σας τα κάνω disclose εδώ πέρα, δεν πρόκειται να σας πω τι πρόμος έρχονται. Είναι κάποια πρόμος τα οποία σχετίζονται με icons, δεν θα σας πω ακριβώς τι γίνεται, τα οποία φανταστείτε να μην τα είχαμε δει online, να μην είχαν διαρρεύσει και να ανοίγαμε το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή και να το βλέπαμε είτε μέσα στο παιχνίδι είτε στη loading screen την ίδια μέρα. Φανταστείτε πόσο περισσότερο hype θα είχαμε. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, π.χ. EA σε πολλά πρόμο βγάζει, π.χ. για τους Winter Wildcards, βγάζει ξέρω εγώ Βραζιλιάνος, right winger με ένα ή δύο stats να φαίνονται. Μα τι να το κάνω, αφού ήξερα ήδη από τρεις ημέρες πιο πριν ότι αυτός ο Food Sheriff ανέβαζε ότι ήταν ο Gabriel Jesus. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά κάνει όλα αυτά τα leaks με τις ευλογίες της EA. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι στο παρελθόν η EA πετσόκοβε, πραγματικά πετσόκοβε κόσμο που έκανε leaks. Αυτόν εδώ πέρα τόσο καιρό δεν τον έχουν αγγίξει, ο τύπος είναι στο 1 εκατομμύριο πλέον αυτή τη στιγμή. Στο Twitter, δεν ξέρω, στο TikTok και τα λοιπά πόσα έχει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά για μένα αυτός ο τύπος και ένας δυο ακόμα που είναι μαζί του, δεν κατηγορώ μόνο αυτό, είναι και ένας δυο ακόμα, καταστρέφουν το hype του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτό το πράγμα και να καταστρέψεις το hype. Φανταστείτε όλα αυτά τα πρόμο να βγαίνουν την τελευταία στιγμή. Εκεί είναι το hype του παιχνιδιού. Αφού το gameplay δεν ενδιαφέρει κανέναν, τουλάχιστον τις κάρτες που θα βγάλουν στα πρόμο να μην τις ξέρουμε. Έβγαλε ήδη ότι θα κυκλοφορήσει μία flashback κάρτα από τις προηγούμενες Team of the Year. Δεν πρόκειται να σας πω εγώ ποιος είναι. Όποιος θέλει να ψάξει μπορεί να το βρει. Δεν θα σας κάνω spoiler. Γιατί να σε ξενερώσει έτσι, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θέλω πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια τι πιστεύετε για τα leaks, για αυτό που έγινε με τον Ibra κτλ. Να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι πέρα από το ότι δουλεύουν άσχετοι μέσα στη EA, πιστεύω μπορεί, πολλοί από αυτούς μπορεί να το κάνουν για παραπληροφόρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τις τελευταίες δύο εβδομάδες ότι κυκλοφορεί μία φήμη ότι από τα saved packs, ότι από τα packs που έχουμε κρατημένα εδώ και τόσο καιρό, δεν μπορείς να βγάλεις Team of the Year. Άτομα eSports παίκτες όπως είναι ο Ντάνι που εκπροσωπεί τον Άγιαξ, ρώτησε στο live chat της EA αν μπορούμε από τα saved packs να βγάλουμε Team of the Year και του είπανε όχι, δεν γίνεται κτλ. Και βγήκε μετά η EA επίσημα στο forum της να γράψει όχι, από τα saved packs μπορείτε κανονικά να βγάλετε Team of the Year κτλ. Ή έχουν άτομα που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, ή έχουν άτομα στο chat που ξέρουν πώς λειτουργεί ο κώδικας και πιθανότητα ξέρουν πόσο χαμηλή είναι η πιθανότητα από τα saved packs να βγάλεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρόκειται κανείς να βγάλει τα saved packs, μακάρι και εμείς να βγάλουμε, έχω κρατήσει πάρα πολλά packs. Αλλά η πιθανότητα είναι πολύ πολύ χαμηλότερη, πιστεύω, στα saved packs από τα packs που ντάγκα ντάγκα θα πληρώσεις.
Anyway, αυτά ήθελα να πω πάνω κάτω. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε σε δεύτερο τρίτο χρόνο. Για παράδειγμα, μια και μιλάμε για Team of the Year, πόσες φορές έχουμε δει κάρτες να ξεφυτρώνουν στο market μετά από 2 μήνες από την Team of the Year με 0 παιχνίδια ολόφρεσκες. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, τέλος πάντων, ας μην πάμε εκεί πέρα. Θέλω να μου γράψετε την άποψή σας, guys, κάτω στα comments. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς το βλέπετε εσείς. Αν σας αρέσουν τα leaks, αν σας ξενερώνουν όπως ξενερώνουν και εμένα, γιατί προτιμώ να δω κάτι in-game παρά να το ξέρω εδώ και 3 μέρες. Θέλω πάρα πολύ να μου γράψετε την άποψή σας, να κάνουμε κουβεντούλα κάτω, να τα σχολιάσουμε. Ξαναλέω, θα γίνει ένα τεράστιο Team of the Year pack opening με το που κυκλοφορήσει όλη η ενδεκάδα και πιθανότητα θα υπάρχουν και οι nominees μέσα όταν θα το κάνουμε. Το συγκεκριμένο pack opening θα σας ενημερώσω, εννοείται. Μείνετε συντονισμένοι και εδώ στο YouTube και στο Instagram, που εκεί ουσιαστικά θα ανεβάσω όλα τα νέα για το pack opening. Συνεχίζω να μαζεύω packs και από το Weekend League και από οτιδήποτε SBC βγαίνει. Έχουμε φοβερά packs να ανοίξουμε. Μακάρι να πακάρουμε τη Μουδιγιάρ. Εύχομαι και εσείς μακάρι να πακάρετε. Να έχουμε ένα ακραίο promo content και στα SBCs και τα λοιπά, στα objectives. Και να πακάρουμε, αν είναι δυνατόν, μία μπλε ή παραπάνω από μία μπλε. Έχω 2 σερί Team of the Year κάρτες, πέρσι Χακίμι, πρόπερσι Μπαπέ. Να δούμε αν θα κάνουμε το 3 στα 3. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, γιατί τώρα με Team of the Year θα έρθει πάρα πολύ content. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε για όλα αυτά που συζητήσαμε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.